Η περιβαλλοντική πρωτοβουλία Μαγνησίας και η πρωτοβουλία ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή και την κλιματική αλλαγή, που απαρτίζεται κυρίως από φοιτητές, προγραμματίζουν εκδήλωση διαμαρτυρίας για το κλίμα αύριο στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία του Αγίου Νικολάου. Στην αυριανή κινητοποίηση θα αναδειχθούν τα γενικότερα ζητήματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης καθώς και τοπικά περιβαλλοντικά ζητήματα. Αύριο στο Βόλο γίνεται συντονισμός της διαμαρτυρίας μας μαζί με όλους τους ανθρώπους που διαμαρτύρονται για αυτό που συμβαίνει, για την καταστροφή του περιβάλλοντος, την ίδια ώρα που οι ηγέτες των αναπτυγμένων χωρών ξανασυσκέπτονται προκειμένου, όπως λένε, να λύσουν τα προβλήματα. Δεν περιμένουμε θεαματικά αποτελέσματα βέβαια, αλλά εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας, θα αναδείξουμε τα ζητήματα και στην αυριανή μας εκδήλωση, και ο στόχος της εκδήλωσης αυτής θα είναι να αφυπνίσει τους βολιώτες και να ενώσει τις φωνές μας με όλους αυτούς τους ανθρώπους που διαμαρτύρονται για το μέλλον των παιδιών τους, για ένα καλύτερο αύριο. Θέλουμε να δείξουμε αύριο ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη στους αγώνες του κόσμου που παλεύουν, της νεολαίας, όλων των οργανώσεων των περιβαλλοντικών, της εργατικής τάξης, να βγει να διεκδικήσει, να βελτιώσει τη ζωή της από τις φωτιές και τις πλημμύρες μέχρι να φύγουν τα ορυκτά καύσιμα και οι εξορίξεις. Οι διοργανωτές της αυριανής εκδήλωσης διαμαρτυρίας εξέφρασαν τη δυσπιστία τους στις προθέσεις των ηγετών της G20 να λάβουν τις αποφάσεις που απαιτούνται για να συγκρατηθεί η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5 βαθμό. Θα πρέπει να δούμε πρώτα ποιες είναι οι αιτίες που δημιουργούν την κλιματική κρίση, πώς θα αγωνιστούμε να εκλείψουν αυτές οι αιτίες, πώς θα συνδυάσουμε τις παγκόσμιες αυτές καταστάσεις με τα τοπικά δεδομένα σε μια εποχή που όχι μόνο καίγεται όλη η Εύβοια, όχι μόνο πλημμυρίζει η μισή Ελλάδα, αλλά ψηφίζονται και νόμοι αντιπεριβαλλοντικοί, και για όλα αυτά πρέπει να αγωνιστούμε.